τη συνήθι μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε φέτος το Πάσχα. Τη μεριφορά του επιταφείου της Μητροπόλεως Αθηνών παρακολούθησαν επίσημοι και πλήθος κόσμου. Εκτέλεσαν εκαθιερωμένα εορταστική εκδηλώσεις της επετείου της ηρωικής εξόδου, παρουσία των αυτών μεγαλειοτήτων των βασιλέων, ως επίσης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ράδη, του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Σταυροπούλου, των αρχών της πόλεως και πλήθους κόσμου. Μετά 137 χρόνια ξαναζεί στο Μεσολόγγι η ηρωική ατμόσφαιρα, της οποίας το φως κατήβγασε τον κόσμο και ουδέποτε ελισμονήθη. Η Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεση του 1975 άνοιξε τις πύλες της στο Ζάπιο Μέγαρο και από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού. Την έκθεση εγγενίασε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμαντής, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του γιατί η Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεση του 1975 είναι, όπως είπε, το πρώτο έργο που εγγενιάζει μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας στη χώρα μας. Στην εφετινή έκθεση παίρνουν μέρος 663 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο με 978 έργα τους. Στα πλαίσια της εκθέσεως, που θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Μαΐου, πραγματοποιούνται παραλλήλως και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, προβολή slides κλπ, που επιτρέπουν στο κοινό να έρχεται πιο κοντά στους καλλιτέχνες και το έργο τους. Στα πλαίσια της επισήμου επισκέψεώς του, ο κ. Μίντοφ έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τσάτσο και είχε μαζί του συνομιλία που αφορούσε στις σχέσεις των δύο φίλων χωρών και στα διεθνή προβλήματα. Εξάλλου, ο κ. Μίντοφ επισκέφθη τον πρωθυπουργό κ. Καραμαντή στο πολιτικό του γραφείο και είχε μαζί του συνομιλίες επικοδομητικές για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και για την αντιμετώπιση των διεθνών εκείνων προβλημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τη Μάλτα, την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Επακόλουθο των συνομιλιών αυτών μεταξύ των δύο πρωθυπουργών ήταν και η υπογραφή των τριών συμφωνιών που ενισχύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της επισήμου παραμονής του στην Ελλάδα, ο κ. Μίντοφ, που είναι ένας από τους προτεργάτες της ανεξαρτησίας της πατρίδος του από την Βρετανική κυριαρχία, τιμήθηκε από την Βάντιο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, η σύγκλητος της οποίας τον ανηγόρευσε επίτιμο διδάκτορα της σχολής. Μετά την αναγόρευσή του, κατά τη διάρκεια τελετής, ο κ. Μίντοφ μίλησε με θέμα η Μάλτα ως πρωτοπόρος μιας νέας Μεσογείου. Το 1990, ο τότε 43χρονος κεφαλονίτης από το Αργοστόλι Αντώνης Τρίτσης ορκίζεται δήμαρχος Αθηναίων. Είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μα με τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε συνάψει κάποια ιδεολογική συμφωνία αυτή τη στιγμή. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε την Αθήνα. Ο μόνιμος καυγάς μας ποιος ήταν? Πιπιλή, καπνίζεις, θα πεθάνεις νωρίς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Πιπιλή, μην πίνεις ουίσκι, να πίνεις μόνο φρουτόδι με λίγες σταγόνες αλκοόλ. Ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ τη διατροφή του, τα πάντα. Και θυμάμαι όταν είχε έρθει στην και μιλάγαμε, και σε ένα διάλειμμα από αυτά που κάνουμε για να αλλάξουμε τις κασέτες, του είπα: μοιάζεις πάρα πολύ κουρασμένος. Μα πάρα πολύ κουρασμένος και ανησυχώ. Μία εβδομάδα μετά χάθηκε. Το 1992 ο Αντώνης Τρίτσης εισάγεται επιγόντως στο ιατρικό κέντρο Αθηνών μετά από ισχυμικό επεισόδιο το οποίο υπέστη μέσα στο γραφείο του. Μία εβδομάδα αργότερα ένα βαρύτατο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο το χτυπάει ενώ η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και μη εγχειρήσιμη. Στις 7 Απριλίου και σε ηλικία μόλις 55 ετών χάνει τη μάχη με το θάνατο που επί ημέρες έδινε στο ιατρικό κέντρο.